Στη συνέχεια, όλοι συγκεντρωμένοι κατευθύνθηκαν προς το ξενοδοχείο Θεοξένια, εκεί όπου ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Μάριος Σαλμάς είχε προγραμματισμένη ομιλία σε φίλους και ψηφοφόρους του. Η αστυνομική διεύθυνση Αντολίας είχε αποκλείσει από νωρίς την περιοχή με δημιουργίες των ΜΑΤ από Μεσολόγγι, Αγρίνιο και Πάτρα. Όταν οι 400 και πλέον συγκεντρωμένοι έφτασαν έξω από το ξενοδοχείο, ο επικεφαλής των αστυνομικών δυνάμεων τους ενημέρωσε ότι ο αναπληρωτής υπουργός και ο εισαγγελέας ζήτησαν να δουν μια επιτροπή από τους φορείς ανάμεσά τους και η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ του νομού Μαρία Τριανταφύλου. Κάτι τέτοιο βέβαια, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, δεν ήταν δυνατόν και θέλησαν να συνεχίσουν την πορεία τους μέχρι την είσοδο του ξενοδοχείου και στη συνέχεια η επιτροπή να συναντηθεί με τον υπουργό. Εκεί τότε η αστυνομία, για να αποθήσει τους συγκεντρωμένους, έκανε εκτενή χρήση χημικών και δακρυγόνων. Να μείνουμε, λέει, εδώ και να πάει μια επιτροπή μέσα. Από εμάς αυτό δεν είναι αποδεκτό. Θα συνεχίσουμε να πάμε μέσα όλοι μαζί όπως έχουμε δεσμευτεί μέχρι την είσοδο και μετά θα μπει η επιτροπή. Η σύραξη γενικεύθηκε και οι αστυνομικοί συνέχισαν τη χρήση των χημικών. Μάλιστα, προχώρησαν και στη σύλληψη δύο ατόμων, τα οποία στη συνέχεια, μετά και την παρέμβαση της κυρίας Τριανταφύλου, αφέθηκαν ελεύθερα. Η στάση της αστυνομίας εξαγρίωσε τους συγκεντρωμένους με αποτέλεσμα αυτοί να σπάσουν τον κλειό των λιγοστών αστυνομικών και να φτάσουν μέχρι την είσοδο του ξενοδοχείου. Εκείνη την ώρα είχε ολοκληρωθεί και η ομιλία του αναπληρωτή υπουργού και οι ψηφοφόροι του έβγαιναν από το ξενοδοχείο και έγιναν δέκτες αποδοκιμασιών από τους συγκεντρωμένους.
Τελικά η Επιτροπή, αποτελούμενη από την βουλευτή του νομού και φορείς του Μεσολογίου και της Ναυπακτίας, μπήκαν στο ξενοδοχείο για να συναντηθούν με τον κύριο Σαλμά. Ωστόσο, αυτό δεν κατέστη εφικτό, με τους φορείς να μιλούν για εμπαιγμό προς το πρόσωπό τους από τον κύριο Σαλμά. Επιτροπή για τον κόσμο. Ένα λεπτό, δεν πρέπει να ψηφίσει πιο κουφόρ, μη φοβάσαι. Ένα λεπτό, άμα δεν μπορούσε να κατεβεί. Αφού φάγαμε τα κρυγόνα, αφού αυτός είναι ο διάλογος τους για το ΤΕΙ και την παιδεία, τώρα μία ώρα τώρα μας κάνουν καψόνι σε όλους για να χαιρετήσει ο υπουργός τους πολιτικούς τους φίλους. Αποχωρούμε και του παραδίδουμε τη σημαία της πόλης από εδώ και πέρα. Τη σημαία της αδικίας και της ασέβειας. Να τη χαίρετε, του την τάζουμε. Εδώ πέρα ο κύριος αναπληρωτής υπουργός μας κάνει ένα τρελό καψόνι. Προηγουμένως, ανέτεια, προκλητικά, μας ρίξανε χημικά. Σε όλους μας, ακόμα και σε μένα που επιδείκνυα τη βουλευτική μου ταυτότητα, ο αγώνας μας τώρα ξεκινά και είναι ένας αγώνας ενάντια στο σχέδιο Αθηνά, αλλά και ενάντια σε κάθε σχέδιο αυτής της τρικομματικής κυβέρνησης, η οποία θέλει ουσιαστικά να καταστρέψει όχι μόνο την Ετωλοκανανία, αλλά και ολόκληρη τη χώρα.